Ελπίζω να είστε καλά. Θα κατεβάσουμε λίγο πάλι την ένταση γιατί είναι αρκετή. Ξεκινάμε απόψε, σιγά σιγά, με τις παγωνίες τώρα θα πάμε στο χειμώνα, έτσι. Περνάμε στο χειμώνα και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το χειμερινό εξάμεινο. Έχουμε με τις σημερινές άλλες δύο συναντήσεις αφιερωμένες στη βίβλο Βασιλοφίου και Ιωάννου και μετά θα έχουμε και δύο λογοτεχνικές έτσι βραδιές για να κλείσουμε το εξάμεινο, κανονικά όπως συνηθίζουμε, και να περάσουμε μετά στο αερινό, αν θέλει ο Θεός. Θυμίζω ότι πριν τις γιορτές, πριν τα Χριστούγεννα, είχαμε κάνει έτσι μια αναφορά στην πνευματικότητα, στο κακό, σε διάφορα έτσι ζητήματα που είχαν να κάνουν με την πνευματική μας κατάσταση και πορεία. Και θα συνεχίσουμε αυτές τις αναφορές τώρα μέσα από αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, τη βίβλο Βασιλοφίου και Ιωάννου. Είχαμε μιλήσει για τον Αβάδο Ρόδο στην τελευταία συνάντηση πριν τα Χριστούγεννα. Τώρα θα μιλήσουμε σήμερα για κάποιον φιλόχριστο κοσμικό πατέρα Αντώνιο, ο οποίος έχει πνευματικές απορίες, καλή ώρα όπως εμείς, και τις αποστέλει γραπτός στον γέροντα και τον ένα και τον άλλο, στο γέροντα Βαρσανούφιο και στο γέροντα Ιωάννη. Αν θέλετε πάτε από κάτω το μάθημα, έτσι, εκεί πέρα κάτω δεξιά, η κυρία πρέπει να βοηθήσετε λίγο την κατάσταση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κάποιος φιλόχριστος λοιπόν κοσμικός, ο οποίος έχει πνευματικές ανησυχίες, τι κάνει, στέλνει επιστολές και στον Βαρσανούφιο και στον Ιωάννη, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους γεροντάδες, στους Αγίους, να απαντήσουν σε αυτές τις απορίες. Αυτές λοιπόν οι απορίες που θέτει αυτός ο κοσμικός, θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα έχουν να κάνουν με ζητήματα τα οποία απασχολούν και εμάς στην πνευματική μας ζωή. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, δηλαδή ότι οι απαντήσεις των γεροντάδων, όπως και οι απορίες του κοσμικού ανθρώπου, είναι και δικές μας ερωτήσεις και χρειαζόμαστε και εμείς απαντήσεις σε αυτές, αν ενδιαφερόμαστε για την πνευματική μας κατάσταση. Πριν λοιπόν πάμε σε αυτές τις ερωτήσεις, ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στο τι ακριβώς είναι η πνευματική μας κατάσταση και ποιες είναι οι πνευματικές μας αναζητήσεις. Σαν έτσι μια μικρή εισαγωγή προβληματισμού, γιατί μπήκαμε και στην καινούργια κατακόσμου χρονιά. Και το ερώτημα τι είναι πνευματικό και τι όχι, είναι ένα ερώτημα το οποίο πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Θα δούμε στοιχεία θρησκευτικότητας απόψε, όπως είναι για παράδειγμα τα όρια, όπως είναι η προσκύνηση των λειψάνων των Αγίων. Θα δούμε και στοιχεία αληθινής αναζήτησης της πνευματικότητας, της αλήθειας δηλαδή της πίστης και της βίωσής της, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο ένας άνθρωπος, δεν έχει σημασία η ηλικία του, διότι η πνευματικότητα δεν είναι στοιχείο ούτε της νότητας, ούτε των χειρατιών, ούτε της μέσης ηλικίας, είναι στοιχείο όλης της ανθρώπινης ζωής. Ένας άνθρωπος λοιπόν πώς μπορεί να πλησιάσει τον Θεό και να πάρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γιατί για την πνευματική μας παράδοση, πνευματικότητα σημαίνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και ο καρπός του Πνεύματος. Δηλαδή, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, δικαιοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, κατά τον Διούτον και στενόμος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες. Αυτό έχει να κάνει, να το πω έτσι, με έναν δρόμο, ο οποίος είναι εντελώς διαφορετικός από τον δρόμο που οι άνθρωποι νοούν σήμερα την πνευματικότητα. Όταν οι άνθρωποι μιλάνε για πνευματικούς ανθρώπους σήμερα, είναι ο σκεπτόμενος, στους διανοημένους. Θέλεις πνευματικότητα σημαίνει ότι πρέπει να σκέφτεσαι. Πρέπει να έχεις κάποιες ιδέες για τον κόσμο και πρέπει αυτές τις ιδέες να τις περνάς προς τα έξω. Αυτή είναι η λογική της πνευματικότητας σήμερα. Και γι' αυτό δεν είμαστε τόσο κοντά πάντοτε με τον τρόπο που ο κόσμος βλέπει την πνευματικότητα. Για μας πάλι η πνευματικότητα περνάει μέσα από την Εκκλησία και τη ζωή της. Δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι υπάρχει πνευματικότητα έξω από την Εκκλησία, με τουλάχιστον τον τρόπο τον οποίο ζούμε. Δηλαδή, η πνευματικότητα δεν είναι ένα ατομικό κατόρθωμα, ένα ατομικό γεγονός. Δηλαδή, κάθομαι στο σπίτι μου, κάνω την προσευχή μου και όλα καλά. Περιμένω να κατέβει χάρη στο Αγίου Πνεύματος. Όχι. Αλλιώς θα βρισκόμασταν σε ένα είδος προτεσταντισμού. Και αυτός ο προτεσταντισμός στην πραγματικότητα, αγαπητοί μου, μας κυβερνά σήμερα, διαρχεί στις ζωές μας. Γιατί,
Γιατί ο καθένας έχει την άποψή του για τα πράγματα της πίστεως και για το ποιος είναι πνευματικός και μη. Όχι μέσα από το κριτήριο της εκκλησιαστικής ζωής. Και εκκλησία δεν εννοώ μόνο τον δεσπότη, τον ιερέα, την Θεία Λειτουργία. Εννοώ αυτό που είναι συνολικά η εκκλησία στους αιώνες, δηλαδή γραφή, παράδοση, σύνοδος και σώμα Χριστού, στο οποίο συμμετέχουμε. Αλλιώς η πνευματικότητα γίνεται και για μας μια διανοητική άσκηση, δηλαδή διαβάζω στους πατέρες αυτό το χωρίο, κατά τη γνώμη μου αυτό σημαίνει αυτό, και αφού αυτό σημαίνει αυτό, εσύ που δεν συμφωνείς αυτό, βλέπω τη ζωή σου δεν είναι σωστή, έτσι, δεν πάνε να είσαι δεσπότης, δεν πάνε να είσαι, ξέρω εγώ, παπάς, δεν πάνε να είσαι καλόγερος, δεν πάνε να είσαι θεολόγος, όχι, στους πατέρες λέει αυτό και αυτό και αυτό, και επομένως, επειδή εγώ το ερμηνεύω έτσι, έτσι και είναι. Και σε κρίνω εσένα, με βάση αυτό το χωρίο, και άρα διατυπώνω κριτήρια ποιος είναι πνευματικός και ποιος όχι. Λάθος. Μέσα στην Εκκλησία ερμηνεύονται και οι πατέρες, μέσα στην Εκκλησία ερμηνεύεται και η Γραφή, μέσα στην Εκκλησία ερμηνεύεται και η Παράδοση, και φυσικά μπορεί να ερμηνεύεται πέρα από το δογματικό επίπεδο και με διαφορετικό τρόπο. Ουδής εκ των πατέρων της Εκκλησίας διεκδίκησε, αγαπητοί μου, για τον εαυτό του ένα αίσθημα αλάθητου. Όλοι οι πατέρες θέτανε στην Εκκλησία τους προβληματισμούς τους. Και αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι η Εκκλησία μπορεί και κάποιες από τις απόψεις τους να τις δεχόταν και κάποιες όχι. Κάποιες τις άφηνε και φεύγανε. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλές πατερικές απόψεις για πολλά ζητήματα δεν έχουν επικρατήσει στην Εκκλησία. Θα σας πω ένα παράδειγμα παλαιότερο και ένα παράδειγμα νεότερο. Το παλαιότερο παράδειγμα έχει να κάνει με τον Άγιο που γιορτάσαμε χτες, τον Άγιο Γρηγόριο Νύσης. 10 Ιανουαρίου γιορτάσαμε. Αδελφοί μου, από σήμερα. Εδώ στον κύκλο παλαιότερα είχαμε κάνει κείμενα του Αγίου Γρηγόριου Νύσης και για την κατασκευή του ανθρώπου και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αθανασία της ψυχής, περί της ψυχής και της Αναστάσεως, τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου, που ήταν εκπληκτικοί. Έτσι. Όμως ο Αγίος Γρηγόριος Νύσης διατύπωσε και μία άποψη που ακολουθούσε έναν περίφημο εκκλησιαστικό συγγραφέα που ονομαζόταν Οριγένης, περί της αποκαταστάσεως των πάντων. Δηλαδή πίστευε ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης, όπως και ο Οριγένης, ότι στο τέλος του κόσμου δεν μπορεί ο Θεός να δεχτεί να υπάρχουν άνθρωποι μακριά από αυτό, δηλαδή κόλαση μια κουβέντα. Και ότι με κάποιον τρόπο θα παρέμβει ο Θεός και στην ελευθερία του ανθρώπου και θα μας σώσει όλους. Η ευσπλαχνία και η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να δεχτεί μια ύπαρξη να τυραννιέται μακριά από, ακόμα και αν αυτή δεν το καταλαβαίνει. Αυτή η άποψη όμως του Αγίου Γρηγορίου Νύσης δεν έγινε δεκτή από την Εκκλησία. Διότι οι υπόλοιποι πατέρες είπαν ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε την αποκατάσταση των πάντων, διότι κάτι τέτοιο ουσιαστικά θα ακύρωνε τον Θεό ως ελευθερία. Προσπαθώ να σας το εξηγήσω όσο πιο καλά γίνεται και πόσο πιο απλά γίνεται. Ο Θεός είναι, λέμε, ο Θεός είναι ελευθερία, όπως λέμε ότι είναι και αγάπη, όπως λέμε ότι είναι και ζωή, όπως λέμε ότι είναι φως κ.ο.κ. Όταν μιλάμε για ελευθερία, μιλάμε για το απόλυτο της ελευθερίας. Δεν μπορεί να είναι 99% ελευθερία και 1% με το ζόρι κάτι. Ακυρώνεται. Άρα, αν ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους, σημαίνει ότι όσο και αν αυτό είναι επώδυνο, πονάει, ακόμη και τον ίδιο τον Θεό που μας πλάθει, μας δημιουργεί, οι τούτης θα του σεβαστεί μέχρι και το τέλος της ύπαρξής μας, δηλαδή μέχρι την αιωνιότητα που κέρδισε τέλος. Δηλαδή, δεν θα μας σώσει με το ζόρι ο Θεός. Εφόσον δεν θέλουμε να σωθούμε, δεν θα μας σώσει. Μπορεί αυτό να πονάει. Γιατί πάντα σαν ανθρώπους θέλει σωθεί ο Θεός και είσαι επίγνωση να αληθεί, αλλά αν όμως έκανε το βήμα και να
σε πάρει με το ζόρι στον παράδεισο, θα κυριωνόταν η ύπαρξη του, η ελευθερία του. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν θα το κάνει. Μπορεί. Είναι σχολαστική η συζήτηση. Δεν θα το κάνει. Αυτή λοιπόν την άποψη του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, η Εκκλησία δεν τη δέχτηκε. Αυτό όμως δεν ακύρωσε την αγιότητα του Αγίου και την τιμή του και την εξέταση των κειμένων του, των πατερικών του κειμένων, τα οποία είναι πραγματικά καταπληκτικά. Τους λόγους, τους μακαρισμούς. Απίστευτο. Η ωραιότερη πατερική ερμηνεία που έχει δοθεί πάντα όταν τους μακαρισμούς είναι τον Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Πραγματικά. Και άλλες φιλοκαλικές πραγματικά ερμηνείες που είναι υποκλίνεται και απολαμβάνει και δοξάζει τον Θεό. Αλλά εδώ το είπε και στοπ, εδώ δεν το δεχόμαστε. Δεν μειώνει την αγιότητα του Αγίου. Αντίστοιχα ήταν και με τον Ιερό Αυγουστίνο. Στη Δυτική Θεολογία, στη Λατινική Παράδοση, υπήρχαν θέσεις του Ιερού Αυγουστίνου που θεωρήθηκαν μανιχαϊστικές. Δηλαδή, που δεν είχαν σχέση με τον Θεό Δημιουργό, αλλά ουσιαστικά έβαζε το καλό και το κακό σε ίση μοίρα. Και αυτό δεν το έκανε το εμείς. Αυτό δεν ακύρωσε όμως την αγιότητα του Αγίου. Αλλά είπε ότι αυτές οι γνώμες δεν γίνονται αυτές. Πάμε λίγο πιο κοντά στην εποχή μας. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού ήταν οι προφητείες του. Αν διαβάσετε τις διδαχές του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, θα διαπιστώσετε ότι συχνά μέσα στα κείμενά του παρεμβαίνουν προφητείες. Προφητείες για την τηλεόραση, προφητείες για τα αμάξια, λέει ο διάβολος θα είναι εγκατεστημένος στα σπίτια των ανθρώπων και τα κέρατά τους θα είναι στις στέγες τους. Η τηλεόραση. Η αμάξια είναι μια χαρά. Ερμηνεύουν εξαιρετικά. Θα έρθει καιρό που οι άνθρωποι θα έχουν κάτι αμάξια με άλογα τα οποία θα τρέχουν όσο 100 άλογα μαζί. Να, τα ζουν. Και πειράγουστα. Και άλλες προφητείες. Έτσι. Αυτές οι προφητείες, προσέξτε, έχουν να κάνουν με στοιχεία που είναι σημαντικά για τον Άγιο Κοσμάτο Ετωλό. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε τις προφητείες από τον Άγιο Κοσμάτο Ετωλό, πάβει η αγιότητά του. Αν δηλαδή σε κάποιες προφητείες έχει κάνει λάθος, όπως και έχει κάνει λάθος, πάβει να είναι Άγιος, όχι. Διότι το έργο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού δεν ήταν να κάνει προφητείες. Ήταν να αφυπνήσει το λαό, να φτιάξει σχολεία, να διδάξει την αλήθεια της πίστης, να κηρύξει μετάνοια, να γυρίσει την Ελλάδα 4 φορές, να φτιάξει 200 σχολεία δημοτικά και άλλα 10 γυμνάσια. Σκεφτείτε. Και βέβαια να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Οι προφητείες δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω στον Άγιο, αλλά ούτε και του αφαιρούν αν κάποιες από αυτές δεν βγουν αληθινές. Δεν ξέρουμε κι αν όλες είναι αυθεντικές οι προφητείες. Ξέρουμε όμως ότι οι διδασκαλίες του είναι αυθεντικές. Πραγματικά αποτυπώνει έναν άγιο άνθρωπο από όλες τις πλευρές. Και γι' αυτό ο λαός τον αγάπησε και τον αγαπά. Τον υπεραγαπά. Δεν τον υπεραγαπά για τις προφητείες του. Τον υπεραγαπά για το ότι τον στήριξε σε δύσκολες καταστάσεις, για το ότι κήρυξε αφύπνιση του γένους, για το ότι έφτιαξε σχολεία, για ότι ξανάφερε τον Χριστό μέσα στις καρδιές του ανθρώπου. Και βέβαια για το μαρτύριό του. Γι' αυτό τον υπεραγαπά. Όχι γιατί έκανε τον προφήτη. Και εδώ συγχωρέστε που θα το πω, πάμε τώρα στο ίδιο μήκος κύματος να μπλέξουμε και τον Άγιο Παΐσιο. Αντί να διαβάζουμε όσα ωραία έχει πει ο Άγιος Παΐσιος, τα οποία πραγματικά θησαυρός πνευματικός, συζητάμε όλη την ώρα για τις προφητείες. Πότε θα γίνει το τέλος του κόσμου, πότε θα έχουμε πόλεμο με τους Τούρκους, πάτε μαζέψετε τρόφιμα, κάντε, δείξτε. Αστεία πράγματα. Διαβάστε όλα όσα λέει ο Άγιος Παΐσιος. Για τη μετάνοια την οποία πρέπει να έχουμε. Για τη σχέση την οποία πρέπει να έχουμε με τον Χριστό. Για την προσευχή την οποία πρέπει να έχουμε. Για την ελπίδα την οποία πρέπει να έχουμε. Για τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά. Για την ευθύνη που οι γονείς έχουν στη ζωή. Για το πώς να διαχειριστούμε τους πειρασμούς της ζωής μας. Τι ωραία πράγματα, τα διαβάζει κανείς και ευχαριστιέται. Αναπαύει την ψυχή του και λέει: εδώ με κινητοποιεί ο Άγιος, τι να κάνω, να μετανοήσω, να αλλάξω, να τρέξω. Αυτή είναι πνευματικότητα. Και αρχινάς από την άλλη μεριά τις συζητήσεις για το αν είπε την τάδε προφητεία, το 2017 θα καταλάβουμε την πόλη και το 2028 θα καταλάβουμε την πόλη και το αν θα τελειώσει ο κόσμος και μαζέψτε τα νεύρα και μαζέψτε τρόφιμα και πάτε να κρυφτείτε γιατί ο διάολος αυτό και... Και λες, γιατί τώρα ακυρώνεται ρε παιδιά της με τον λόγο. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο.
Δεν υπάρχει αλάθητος άνθρωπος. Προσέξτε και αυτό που λέμε. Δεν υπάρχει αλάθητος άνθρωπος. Όλοι κρυμνόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία λέει αυτό ναι, αυτό όχι. Αυτό θα δούμε. Αν δεν είσαι μέσα στην Εκκλησία και έχεις κάνει Θεό τον εαυτό σου, η πνευματικότητά σου είναι κύβδινη. Γιατί υπόκειται στο πνευματικό θάνατο. Και όσοι παίζουν και θεωρούν ότι ο κάθε λόγος είναι Άγιος, παίζουν ένα πολύ κακό παιχνίδι και χρησιμοποιούν τους λόγους των Αγίων για να δοξάσουν σε αυτούς. Και επειδή με τον Άγιο Παΐσιο έχει γίνει πολλή κουβέντα και συνεχίζεται να γίνεται, προσωπικά κρατάω πολύ μικρό καλάθι για όλους όσοι ισχυρίζονται ότι ο Άγιος Παΐσιος είπε αυτό, αυτή την προφητεία, την άλλη προφητεία, την δέλτα την προφητεία, διότι όχι μόνο έχει πέσει έξω, αν τα είπε, αλλά θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα δίνουν τροφή για να ακυρωθεί όλο το έργο με τον τρόπο που φέρουνε. Και έχω την αίσθηση ότι τα περισσότερα από αυτά τα βγάλανε οι ίδιοι από το μυαλό τους, διότι ο Άγιος Παΐσιος όταν να πει, το είπε με εκείνα τα τέσσερα μικρά βιβλιαράκια που έβγαλε όσο ήταν εν ζωή, το Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα, τις επιστολές, τον Άγιο Αρσένιο του Καπαδόκη και του Χατζιεφεντή, αυτά τα τέσσερα μικρά βιβλιαράκια τα οποία είναι υπέροχα, ιδίως το Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα, και ό,τι άλλο υπάρχει είναι αυτά που έγραψε το μοναστήρι στην Σουρωτή, πέντε τόνοι που έχουν βγάλει και ένα-δυο που ήταν κοντά του, πραγματικά κοντά του, που κι αυτά προσωπικά, κυρίως στο μοναστηριό στη Σωρωτή, είναι επεξεργασμένα 100%. Και τα έλεξε και ο ίδιος. 100%. Αυτό δεν το ξέρεις. Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Να, ναι. Έτσι. Όμως αυτά που λέγονται μέσα στα βιβλία της Σωρωτής είναι βιβλία πνευματικά. Οπότε τα δεχόμαστε, εγώ προσωπικά τα δέχομαι, γιατί είναι δεν λέει προφητείες πάντως μέσα σε αυτά τα βιβλία. Πάτερ Αντώνη. Όχι. Προφητείες δεν λέει. Είναι διδαχές. Είναι διδαχές ακριβώς. Ένα γεροντικό το καθένα. Για να ωφεληθούν οι άνθρωποι δεν είναι προφητείες. Αυτά τα οποία βγάζει ο καθένας και λέει ο Άγιος Παΐσιος είπε αυτό εκείνο το άλλο και γελάνε μαζί μας. Έτσι. Οπότε δεν είναι προσωπικό. Λοιπόν. Πάμε να δούμε. Ερώτηση ή αίτηση. Κάποιος φιλόχριστος εξαγορεύτηκε στο μεγάλο γέροντα τις αμαρτίες του και συγχρόνως του ζήτησε να λάβει τη συγχώρηση για αυτές. Και ο γέροντας του αποκρίθηκε τα εξής. Αυτός που φανερώνει και εξομολογείται τις αμαρτίες του, απαλλάσσεται από αυτές, σύμφωνα με τη γραφή που λέει «Εξομολογήσου εσύ πρώτος τις αμαρτίες σου για να απαλλαγείς από αυτές». Και αλλού, πήρα την απόφαση να εξαγορευτώ τις αμαρτίες μου καθαρά ενώπιον σου, Κύριε, και εσύ αμέσως μου συγχώρεσες όλη την ασέβεια της καρδιάς μου. Λοιπόν, αδελφέ, ας προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να μην αμαρτήσουμε στο μέλλον και τα προηγούμενα όλα μας τα συγχώρεσε παντελώς ο Θεός. Εδώ τώρα ο Άγιος Βαρσανούφιος λέει κάτι το οποίο είναι ωραίο. Μας λέει ποιο είναι το αληθινό περιεχόμενο της εξομολόγησης. Αληθινό περιεχόμενο της εξομολόγησης δεν είναι delete οι αμαρτίες σου. Γιατί μερικοί το λένε αυτό. Εξομολογήσου και διαγράφονται όλες οι αμαρτίες σου. Λάθος. Αληθινό περιεχόμενο της εξομολόγησης είναι τι. Απαλλαγή από τις αμαρτίες σου. Δεν διαγράφηκαν οι αμαρτίες σου. Δεν σβήνει ο χρόνος. Ό,τι αμαρτία έχουμε κάνει δεν σβήνει. Έχει γίνει. Είναι γεγονός. Όμως τι. Δεν. Είναι σαν να έρχεται ο Θεός, εν Αγίω Πνεύματι, και το βάρος αυτό που κουβαλάς στον αμαρτητό σου, σου λέει όχι, ας το κάνω. Το παίρνω εγώ τώρα αυτό το βάρος, το αφήνω κάτω το βάρος. Και εσύ μπορείς να προχωρήσεις χωρίς να το έχεις αυτό το βάρος. Δεν διαγράφτηκε η αμαρτία σου. Δεν έχεις το βάρος του επάνω σου. Και ταυτόχρονα τι, συγχωρήθηκες. Δηλαδή μπορείς να προχωρήσεις με μένα τον Θεό, και όχι με τις αμαρτίες σου. Τι τις κάνω τις αμαρτίες σου, όχι με την αλήθεια. Εσύ απαλλάχτηκες από το βάρος σου. Αλλά, προσέξτε, δεν φτάνει αυτό.
χρειάζεται να μην αμαρτήσουμε στο μέλλον. Δηλαδή στην πραγματικότητα σου λέει, σου κατέβασε το βάρος τώρα είναι κάτω, άστο που χώρα τώρα εσύ, αλλά πρόσεξε μην ξαναφορτωθείς κι άλλο βάρος. Γιατί αν φορτωθείς άλλο βάρος, αυτή τη δουλειά θα κάνω, θα την κάνει βέβαια ο Θεός και κλειδώσει την αγάπη. Αλλά πρόσεξε του λέει, όσο μπορείς, αποφύγεις. Πες μου, Πάτερ, λέει, πόση ψυχή με ενόχει πολλά τραύματα, δεν κλαίει. Αυτός λέει που συνειδητοποιεί την εκείνο που έχασε, θέλει να κλαίει γι' αυτό συνεχώς. Και αυτός που επιθυμεί σφοδρά ένα πράγμα, υπομένει κατερικά πολλές θλίψεις και οδηγορίες προκειμένου να απολαύσει το ποθούμενο. Εδώ τώρα λίγο έτσι σαν να τα λέει με μυστήριο τρόπο λίγο ο γέροντας. Του λέει γιατί δεν κλαίω. Έχω τραύματα, λέει. Έχω αμαρτίες και δεν κλαίω. Σκληρό καρός είμαι. Σκληρό ψυχος. Και του λέει ο γέροντας, δεν συνειδητοποιείς τι έχεις χάσει. Δηλαδή τι, την αγάπη και την ηρεμία. Δεν το συνειδητοποιείς αυτό. Και γι' αυτό το λόγο τι κάνεις, δεν κλαις. Και παράλληλα, δεν επιθυμείς σφόδρα την αγάπη του Θεού. Με αποτέλεσμα τι, να μην είσαι έτοιμος να παλέψεις γι' αυτό. Εσύ του λέει, συζητάς για τα δάκρυα, για μια μεταμέλεια δηλαδή. Ψέξτε, είναι πολύ ωραίος ο λόγος του Γέροντα. Για μια μεταμέλεια, δηλαδή για ένα εξωτερικό σημαντικό, ρε τι έκανα, κλαίω. Μα δεν κλαίω όμως τώρα. Σκληρό κάποιος είναι, σκληρό ψυχος. Ναι, δεν κλαίς. Αλλά είσαι σε λάθος δρόμο. Διότι πρώτα απ' όλα τι κάνεις, δεν συνειδητοποιείς τι έχεις χάσει. Αν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις χάσει το δρόμο της αγάπης, το δρόμο της πίστης στο Θεό και αυτό έχει αποτέλεσμα τι, τα τραύματά σου να τα βλέπεις μεν, αλλά συνήθεια, έχεις συνηθίσει, δεν θα πλάσεις. Και δεύτερον, δεν ποθείς. Γιατί αυτός που ποθεί, και θα κλάψει και θα τρέξει και θα παλέψει. Αλλιώς δεν είσαι ερωτευμένος με τον Θεό. Όπως και στον έρωτα τον ανθρώπινο. Όταν χάσεις κάποιον ή κάποιον που αγαπάς, τι κάνεις, κλαις. Άμα στεναχωρέσεις αυτόν που αγαπάς ή αυτήν που αγαπάς, κλαις. Ε, λυπάσαι, τι έκανε. Εδώ τώρα λέει, το θεδεύω. Από όλη μια ζωή. Δεν έχεις προϋσκασία. Δεν έχεις έρωτα για το Θεό. Και συζητάς μόνο για τα εξωτερικά σημάδια. Βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά η καρδιά σου δεν πεταρίζει. Νομίζω ότι μας λέει πολλά αυτό. Αν κάποιος θέλει να κάνει ένα πράγμα που θέλει το καλό, όμως το κάνει για προσωπικό του όφελος ή για να ικανοποιήσει ένα του θέλημα, άραγε θα του υπολογιστεί θετικά για τη δικαίωσή του. Α, τι ωραία εδώ πέρα, άλλο ένα ερώτημα, ε. Έχω τις εντολές του Θεού, πρόβο, λέει μου σύ, συγχώρεσε. Αλλά, και λέει, το κάνω. Αλλά το κάνω, λέει, για προσωπικό μου όφελος. Δηλαδή, πρωτιστάτες εδώ, κύριε Παύλου Μιχαλέ. Ελεημοσύνη, κάτι μου δώσεις, θέλε. Γίνεται. Σου δίνω και θα μου δώσεις. Τηρώ τις εντολές, περιμένω να γίνω πλούσιος. Πρωτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού. Αυτά τώρα καμιά χιλιάδα χρόνια και πριν τους πρωτεστάντες. Καμιά χιλιάδα χρόνια περίπου. Λίγο φάρισε. Ναι, μαζί. Ναι. Λοιπόν. Και ή για να ικανοποιήσει ένα θέλημα, δηλαδή να πεις τι. Τι ωραίο σου. Αυτό είναι ο φαρισαϊσμός. Το πρώτο είναι ο προτεσταντισμός και το δεύτερο είναι ο φαρισαϊσμός. Το πρώτο είναι ανταμοιβή, το δεύτερο είναι εγώ. Περιφάνεια. Τι γίνεται λέει, κάνω το καλό. Γνωρίζουμε λέει, αν εκείνος που νηστεύει αναμίξει στη διάθεση του αυτή κάτι από το θέλημά του ή θυρεύει από την νηστεία ανθρώπινη δόξα και κέρδος, η νηστεία του αυτή γίνεται ευδελικτή στο Θεό. Εδώ πέρα τώρα το λεκοπανάει και το φέρνει πάνω στο κεφάλι του.
Παίρνω, λέει για παράδειγμα την νηστεία. Αν λέει νηστεύεις, αλλά τι, αναμειγνύεις κάτι από το θέλημά σου στην νηστεία. Δηλαδή δεν κάνεις υπακοή στην εκκλησία ή στον πνευματικό σου. Σου λέει, αφού νήστεψε από λάδι, ή νήστεψε από κρέας, νήστεψε από αυγό, νήστεψε από όλα. Αλλά εσύ λες, όχι, εγώ θα νηστέψω και από αυτό, θα κάνω και αυτό, θα κάνω και αυτό, θα κάνω και αυτό, να το θέλημά σου. Και παράλληλα λέει τι, ή θυρέμεις από την νηστεία ανθρώπινη δόξη. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν με έκανες σαν τους άλλους ανθρώπους, ε. Νηστεύω δις του Σαββάτου. Εδώ, εδώ, εγώ, ο νηστευτής. Δεν τη χωνεύει την νηστεία σου τόσο καθόλου. Την συγχαίρεται. Βδελικτή λέει η νηστεία. Διότι και οι Ισραηλίτες νηστεύαν, αλλά επειδή κατά τη διάρκεια της νηστείας αδικούσαν και έκαναν το θέλημά τους, δηλαδή δεν συγχωρούσαν. Και κάναν αυτό που θέλαν αυτοί. Τους ονείδησε ο Θεός. Δια του προφήτου Ισαία λέγοντας μια τέτοια νηστεία δεν μου είναι άρεστη, λέει ο Κύριος. Το ίδιο σημαίνει και εδώ τώρα, διότι στα αλήθεια κάθε καλό πράγμα που δεν γίνεται για την αγάπη του Θεού και μόνο, αλλά αναμειγνύει μέσα σε αυτό και το δικό μας θέλημα, είναι συχαμερό και το αποστρέφεται ο Θεός. Και από τον νόμο του Θεού μπορείς να το μάθεις του, διότι λέει να μη σπείρεις τον αγρό σου σπέρμα ανάμεικτο των εσπόρου ζυζανίων, ούτε να ράψεις για τον εαυτό σου χιτόνο με ύφασμα καμωμένου και από μαλλί και από λινάρι. Και αν θέλεις να μάθεις ότι έχει λεχθεί τούτο για τους εργάτες της αρετής, άκου τον εκκλησιαστή πως το υποδεικνύει λέγοντας πάντοτε τα ημάτια σου να είναι λευκά, υποσημαίνοντας ότι πρέπει το έργο μας να είναι πάντα καθαρό. Αν όμως περιέχει το έργο που κάνει κάποιος κάτι από το θέλημά του, τότε μιένεται και δεν είναι αρεστός στο Θεό. Και ο Κύριος για τα έργα αυτά έλεγε στους μαθητές του, προσέχετε τους εαυτούς σας από τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι σας πλησιάζουν με ένδυμα προβάτου, ενώ μέσα τους είναι λύκοι αρπακτοί και από τους καρπούς τους, δηλαδή τα έργα τους θα τους αναγνωρίσετε. Να φροντίσουμε λοιπόν να μην κάνουμε το έργο του Θεού για κανέναν άλλο λόγο, αλλά μόνο για τον Θεό. Αν δεν γίνει έτσι, να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη για να γίνει το έργο του. Δεν λείπουν από το Θεό τα πρόσωπα με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί το έργο του άμεντα. Όταν λοιπόν επιτελούμε το αγαθό, να προσέχουμε μήπως μπει στη μέση το θέλημά μας. Και πάει ο κόπος μας χαμένος και άκαρπος. Αυτό το λέει για μας ο παπάδες Πάτερ Αντώνιε και μας λέει ότι άμα νομίζεις ότι εσύ χωρίς εσένα το χάος μετά και ότι εσύ είσαι το α και το ω, εγώ, που πάτησες άσχημα, δεν έχει ανάγκη ο Θεός από σένα από κανέναν. Θα βρει ο Θεός αυτός που χρειάζεται να κάνουν το έργο. Αν βάζεις το θέλημά σου συνέχεια μπροστά, στη μέση, να κατώνεις, κάνεις, δράνεις, αυτοδοξάζεσαι και θέλεις αυτό που εσύ πιστεύεις αυτό να γίνεται, την έχεις πατήσει. Και σκεφτείτε το αυτό, συνδυάζοντας το μια άλλη ωραία φράση, λέει, το καλό είναι καλό όταν γίνεται καλά. Αμα δεν γίνεται καλά, δεν είναι καλό. Η νηστεία είναι καλή όταν συνοδεύεται από ελεημοσύνη, από συγχωρητικότητα, από καταλαλιάς ψεύδους και επιορκίας χωρισμό, αλωτρίωση των κακών, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος και μετά στην πρώτη, την πρώτη μέρα της Αρακοστής. Άμα δηλαδή νηστεύεις και ταυτόχρονα αδικείς, τρως τις άρκες του άλλου ανθρώπου, θα το κάνεις. Βδελικτή νηστεία. Αν όμως νηστεύεις και προσπαθείς να κάνεις τον αγώνα σου, τότε και τις ελλείψεις σου να τις συμπληρώσει ο Θεός. Αυτό είναι το δύσκολο. Να καταλάβουμε ότι τις ελλείψεις μας τις συμπληρώνει ο Θεός. Αφού το αγαθό λέει προέρχεται από το Θεό και δίνεται και στους αμαρτωλούς, για ποιο λόγο δίνεται? Α, εδώ τώρα πάλι. Αυτός Μαύρο Μιχάλη είναι προτεστάντης 100%. Ε. Σου λέει τι, το αγαθό είναι για πάση τους καλούς. Πού πάει ο Θεός και το δίκαιο στους αμαρτωλούς? Φαρισαίος με, αλλά και οι προτεστάντες δεν, μαζί. Είναι χειρότερος από τους φαρισαίους οι προτεστάντες. Και πιο πόνιρος. Ναι. Είναι φανερό ότι πάσα δόση αγαθή προέρχεται από το Θεό. Διότι επειδή εκείνος είναι αγαθός, όλα τα αγαθά παρέχονται από εκείνον. Στους δικαίους μεν δίνονται ως σε αξίους. Στους αμαρτωλούς δε ως ευεργεσία για να μετανοήσουν, καθώς το λέει και ο Άγιος Παύλος, ότι εγώ είμαι ο πρώτος από τους αμαρτωλούς, αλλά ελεήθηκα τόσο, ώστε ο Χριστός πρώτα σε μένα να δείξει όλη την πατρίδα. Τι ωραίο εδώ πέρα απαντάει ο γέροντας. Του λέει ότι καταρχάς, ο Θεός
Θυμάσαι, του λέει, είναι σαν να του λέει, θυμάσαι στο Ευαγγέλιο που λέει ότι ο Θεός ανατέλει τον ήλιο ότι επί δικαίως και αδίκως. Εσύ τώρα έρχεται και ρωτάς και λες, το καλό γιατί, εντάξει, εγώ είμαι καλός. Ο άλλος που σε πίσω από αυτούς, γιατί πας και σε καλό. Και του λέει, αν είσαι καλός και παίρνεις, το αξίζεις, μπράβο. Αν είσαι αμαρτωλός, στο δίνει ο Θεός να σε βοηθήσει, να καταλάβεις ότι τι, χρειάζεσαι μετάνοια και δεν σε ξεχνάει. Όμως, παρότι είσαι παλιάνθρωπος, παρότι είμαι παλιάνθρωπος, ο Θεός μου δίνει την ευκαιρία τι, να καταλάβω ότι με αγαπάει και να θα μου δώσει την ευκαιρία της μετανοίας. Τι ωραία το θέτει εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι σαν να του λέει αυτού του Προτεστάτη, Φαρισαίου ταυτόχρονα, είναι να του λέει, μην πας να βάλεις στο Θεό τα δικά σου τα καλούπια, τα κριτήρια. Αυτό που λέγανε μια φορά οι πιτσιρικάδες λένε, μα είναι άδικος ο Θεός, αυτός, αυτό τα δίνω έτσι σε μένα, εδώ, τα έκανα όλα καλά και δεν ήταν τίποτα. Πάτησα. Γιατί. Και αυτός ο παλιάνθρωπος έχει αυτό, έχει και εκείνο, έχει και τ' άλλο, από εδώ και λεφτά και δόξα και γυναίκες και απολαύσεις και τέτοιο που εγώ μου την κεφάλι κλείνει. Η κλείνει που λέει. Χειραδέσπινε στο ζήτημα. Λοιπόν. Άστα του λέει, μην το ψάχνεις. Στον αμαρτωλό του δόθηκε και λένε και άλλοι άλλη πατέρα του δόθηκε στο όταν θα εμφανιστεί ενώπιον του θρόνου του Θεού Πατέρα Αντώνη. Μην πεις το αυτό, κοίταξε. Δεν μου έδωσες μια ευκαιρία, φτωχός ήμουνα, κακομύρης ήμουνα, με βάραγες από εδώ, με βάραγες από εκεί. Πού να σε βρω. Όχι, τα έχεις όλες. Να φοβάστε όταν τα έχετε όλα. Όταν τα έχουμε όλα να φοβόμαστε. Αν μας λείπει κάτι, καλά είμαστε. Αν τα έχουμε όλα να φοβόμαστε. Προσέξτε τι λέω. Γιατί τότε δεν έχουμε καμιά δικαιολογία για να στα δίνει όλα τι, ώστε να μην έχουμε δικαιολογία γιατί δεν μετανοήσαμε. Προσέξτε. Πώς μπορεί κανείς να ευχαριστήσει επαξίως τον Θεό, αν οι άνθρωποι που δεν είναι τίποτα συγχωρούντος στον συνάνθρωπό τους μέχρι και το παραμικρό, ή άλλο το πάλι τον βγάζουν από θλιβερές και οδηγηρές καταστάσεις, και τότε πια αυτό σε ευγνωμονεί και διανύει όλο το καλό που το έκανε. Πόσο μάλλον εμείς που ευεργετούμαστε συνεχώς από τον Θεό, με τι στόχο θα μπορέσουμε να τον ευχαριστήσουμε που πριν από όλα μας δημιούργησε. Έπειτα μας ενίσχυσε να δίνουμε τον εχθρό μας. Δίνοντάς μας σύνεση στην καρδιά, υγεία στο σώμα, φως στα μάτια, νοή ζωής και το μεγαλύτερο από όλα το τη μονή της μετανοίας μας. Άρα και μας αξίωσε να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και την ενίσχυση της καρδιάς μας, αφού λέει ότι ο άρχος ενισχύει και δυναμώνει την καρδιά κάθε ανθρώπου. Σταματάω λίγο εδώ. Πατέρα Αντώνη και αγαπητή, είναι πολύ ωραίος αυτός ο λόγος του Αγίου. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι που ευχαριστούν ένας τον άλλο για κάτι μικρά μαθά τα οποία τους προσφέρεις από ευγένεια. Ρε, του λέει, πώς λένε να ευχαριστήσεις επαξίως τον Θεό. Πρώτα απ' όλα να καταλάβεις τι σου έχει δώσει. Και σου έχει δώσει, λέει, τη ζωή. Δεύτερον, σου δώσε σύνεση στην καρδιά. Δηλαδή να αναζητείς την αλήθεια με καλό τρόπο, με σκέψη, με περίσκεψη. Και ταυτόχρονα τι. Σου δώσε φως στα μάτια, να μπορείς δηλαδή να βλέπεις τους ανθρώπους και να λες και τον κόσμο και λες ως μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία υπολύσεις. Και τι άλλο σου έχει δώσει, πρέπει να νοεί ζωής, αυτό τι είναι η ψυχή που έδωσε τώρα στον άνθρωπο όταν τον πρωτοέκλασε. Ζωή, νοή, ζώσα, μας έδωσε ο Θεός. Δηλαδή σου έδωσε ψυχή, δηλαδή σου έδωσε τη δυνατότητα. Είναι τότε της εικόνας του Θεού και της ομοίωσης. Τι μεγαλύτερη ωραία υπάρχει από αυτή. Σε έκανε πρόσωπο ο Θεός για να μπορείς να κοινωνείς μαζί Του. Και ταυτόχρονα τι σου δίνει τη δυνατότητα. Σου δώσε τόπο, τη μονή της μετανοίας. Εμείς θα λέγαμε την εκκλησία μας.
μας έδωσε την Εκκλησία μας, να μπορούμε να εκκλησιαζόμαστε και να είναι τόπος μας η Εκκλησία. Μας έδωσε το σπίτι μας, την οικογένειά μας. Αλλά η Εκκλησία είναι περισσότερο σαν τη μονή της μετανοίας, γιατί πηγαίνοντας εκεί, αν σταθείς μέσα στο ναό, στον κάθε ναό, και κάνεις την προσευχή σου και δεις λίγο προς τον ουρανό, δεις τους Αγίους ψηλά, δεις τις εικόνες, δεις τους συνανθρώπους σου, δεις, ακούσεις τη λειτουργία, την προσευχή, τα λόγια, τι λες, καταλαβαίνεις τα μέτρα σου, τα ωριά σου και λες, πού είμαι εγώ. Περισσότεροι άνθρωποι βέβαια μέσα στην Εκκλησία είμαστε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Άλλοτε θεατές, άλλοτε ακροατές, άλλοτε κουτσοπόλυδες, άλλοτε κοιμόμαστε, άλλοτε βαριόμαστε, άλλοτε πότε θα τελειώσω ο παπάς, πάμε 14ο τέψο να τελειώσει η ιστορία, δεν είναι αστεία παραπάνω και δεν συνασέρεται. Αλλά εδώ τι λέει, ότι η Εκκλησία είναι η μονή της μετανοίας σου. Δηλαδή, ο τόπος στον οποίο θα βρεις τον τρόπο να γυρίσεις στο Θεό. Και παράλληλα, δηλαδή, το σώμα και το αίμα του Χριστού για την άφεση των αμαρτιών και την ενίσχυση της καρδιάς μας. Τι φοβερό δώρο είναι η Θεία Ευχαριστία, ασύγκριτη. Άφεση αμαρτιών. Τότε συγχωρείται η αμαρτία σου, όταν κοινωνάς. Και ενίσχυση της καρδιάς. Τι ωραία. Και παράλληλα, λέει, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με τον άρτο, αλλά με κάθε λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Αν για τα υλικά και φθαρτά πράγματα οι άνθρωποι ανταποδίδουν την κατάλληλη αμοιβή και παραμένουν ευγνώμονε ο ένα προ τον άλλο, τι είναι αυτό που θα μπορέσουμε να ανταποδώσουμε σε εκείνον που σταυρώθηκε για μα, αν θέλουμε να είμαστε ευγνώμονε κι εμεί? Έχουμε χρέο να υποφέρουμε γι' αυτό μέχρι θανάτου. Γι' αυτό μην κουράζεσαι ψάχνοντα να καταλάβει ποια ευχαριστία οφείλεται στο θέμα του ανθρώπου. Και μάλιστα από αμαρτωλούς ανθρώπους, διότι για αυτούς πέθανε. Αν φυλακιστεί ένας άνθρωπος για σένα, θα τον ευχαριστήσεις πάνω από τις δυνάμεις σου. Πόσο μάλλον λοιπόν θα πρέπει να ευχαριστήσεις αυτόν που πέθανε για σένα? Τούτο μάθε, ότι ουδέποτε θα φτάσουμε στο σημείο να ευχαριστήσουμε τον Θεό επαξίως. Αλλά όμως με όση δύναμη έχουμε, ας τον ευχαριστήσουμε και με το στόμα και με την καρδιά. Είναι δε φιλάνθρωπος, γι' αυτό και θα μας συμπεριλάβει και θα μας συναντηθεί μαζί με τη χείρα εκείνη που έδωσε τα δύο λεπτά. Ωραία εικόνα από το Ευαγγέλιο. Αυτά βέβαια αναφέρονται στους αμαρτωλούς. Διότι οι δίκαιοι με το συνεχές πένθος και το θάνατο που υφίστανται καθημερινά, το θάνατο των παθών, ευχαριστούν τον Θεό υπεραξίως και εκπληρώνουν εκείνο το εμπαδί ευχαριστείτε που αναφέρει ο Άγιος Παύλος. Ευχαριστεί φυσικά τον Θεό, σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Άρα, μια πολύ ωραία εδώ υπόμνηση αυτού που ονομάζουμε ευχαριστιακή θεολογία. Ότι με όλη μας τη ζωή ας ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμηθείτε ότι η Εκκλησία ονομάζει την Θεία Λειτουργία Θεία Ευχαριστία. Γιατί παίρνεις τα δώρα, τα σάικ των σώων, το νάρτο και τον ύμνο, σύ προσφέρουμε και στο που τα προσφέρεις κατά πάντα και δια πάντα. Δηλαδή, για όλα όσα μας έχει δώσει ο Θεός και πάντοτε, Χριστοδιοινεκές, όσο υπάρχουμε, θα ευχαριστούμε και θα δοξάζουμε τον Θεό. Θυμηθείτε τη φράση «Δόξα τον Θεό», πάντα να είναι και το ίδιο αν είναι σωστό, και αυτό το δόξα τον Θεό που μας λείπει και για τα καλά και για τα άσχημα. Αν αποδειχθεί ότι τα φαινομενικά αγαθό προέρχεται από τους δαίμονες, διασαφήνισέ μου πώς θα μπορέσει τότε ο άνθρωπος να ξεφύγει από την επικίνδυνη αυτή η κατάσταση, η δαιμονική κατάσταση. Έχουμε χρέος πάντοτε να θεωρούμε τα καλά ως καλά. Αν όμως δοκιμαστεί το καλό στην πράξη και αποδεχτεί κακό, πρέπει να το αποβάλλουμε, λέει ο Άγιος. Εδώ τώρα, γιατί μιλάει? Μιλάει για κάτι που φαινομενικά είναι ωραίο στην αρχή. Και αποδεικνύεται ότι παγίδα ήταν. Μια σχέση. Μια εργασία. Ο πρώτος αριθμός του λαχείου. Μια θέση επαγγελματική. Και εσύ νομίζεις, wow, όλα καλά, τι ωραία. Και δεν είναι καλό. Τι κάνεις τότε? Άστο στην άκρη, λέει αυτό. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτά τα οποία είναι, να το πω έτσι, στην κοσμική μας πραγματικότητα, είναι και στην πνευματική μας πραγματικότητα. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη ζωή του άνθρωπου που έχει μια καλή προσευχή, καλή ποιότητα προσευχής. Και νομίζω ότι είναι από τον εαυτό του.
Δεν είναι. Καμιά φορά σε αφήνει ο διάβολος να μην σε πειράζει. Δεν σε πειράζει ο διάβολος. Ξέρω, νομίζω ότι έγινε, ας πούμε, ο προσευχόμενος. Εγώ προσωπικά, αγαπητοί, έχω καταλάβει, Πάντερ Αντώνη, κατάλαβα ότι υπάρχει διάβολος, πίστηκα ότι υπάρχει διάβολος, ξέρεις πότε. Όταν προσπαθούσα στη λειτουργία προσευχηθώ. Γιατί τότε όλες οι σκέψεις περνούσαν από το μυαλό. Θεός φύλαξε. Και λες, κάποια στιγμή το φιλοσόφησα, Πάντερ Αντώνη, και λέω, αν δεν υπήρχε διάβολος, θα έπρεπε να προσευχήσω μια χαρά, δεν υπήρχε και Θεός, και θα λέγαμε, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ήσυχοι ήμασταν, δεν θα είχαμε τίποτα. Αμέλα που πας να προσευχηθείς και σκέφτεσαι αυτό, κοιτά σου άλλο, σου κοιτά από εδώ. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, η αεροπορία περνάει από το μυαλό, έτσι λέει. Λες, να, ο διάβολος. Πας να προσευχηθείς και να σε πει. Να είναι μια ωραία μέρα που έχεις μια χαρά μέσα στη ζωή σου πνευματική. Λένε πολλές φορές οι μεγάλοι καμπάδες γίνονται τις μεγάλες γιορτές. Πας στην εκκλησία, χαίρεσαι, απολαμβάνεις και μετά από λίγο τσακώνεσαι. Ή τσακώνονται άλλοι μπροστά σου. Τσακώνονται για το πάρτο, τσακώνονται για το λωτίδο, τσακώνονται για τη σειρά που θα αυτό το κοινωνήσουν, τσακώνονται για τις άκρες. Τι κάνετε, ρε. Δεν, ας το προσέξουμε αυτό. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας, στις οποίες ο διάβολος προσποιείται ότι δεν ασχολείται με εμάς. Μας αφήνει. Και μετά από λίγο μας παράει πιο πολύ. Γιατί εμείς νομίσαμε ότι ανεβήκαμε πνευματικά. Μακριά, λέει, δέσποτα Κύριε, εξαπατήθηκα, συγχώρεσέ με. Και θα το συγχωρήσει ο Θεός, λέει. Διότι ναι, λέει, τούτο δεν ξέρεις, αγαπητέ, ότι ο Θεός δεν αφήνει κανέναν να πειραστεί πάνω από τις δυνάμεις του. Ας τον νικητεύουμε λοιπόν πάντα και αυτός θα μας φωτίσει να διακρίνουμε το πραγματικά αγαθό από το υποτιθέμενο αγαθό. Όσο μένεις ταπεινός, τόσο δεν σε εξαπατά ο διάβολος. 4.07. Αν ένα πράγμα μου φαίνεται ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αντιστέκεται όμως ο λογισμός μου και εμποδίζει να το κάνω, επειδή τάχα δεν είναι καλό, που μπορώ να καταλάβω αν είναι πραγματικά καλό, λέει το Ευαγγέλιο συγχώρεσε. Ναι. Αυτό μου λέει ο Θεός. Και αρχίζει μετά ο διάβολος και μου λέει τι, ο λογισμός σου. Δηλαδή, κάτι που σου λέει, ναι, αλλά άμα τη συγχωρέσει, άμα του ξαναπέμπει να λέει. Και όχι μόνο αυτό, θα το εκμεταλλευτεί. Θα σε πατήσει κάτι. Θα σε λιώσει. Θα σε κάνει δείξει. Οπότε, και μου λες, μα θέλω να συγχωρέσω να και να αρχίσει κάτι σαν να μην πίσω. Τι να κάνω, λέει. Ωραίο το ερώτημα. Αν σου φαίνεται ότι ένα πράγμα είναι κατά Θεό, αλλά ο λογισμός σου αντιστέκεται. Ένας είναι ο τρόπος να δοκιμαστεί αν πραγματικά είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, αν ενώ προσευχόμαστε στερεώνεται η καρδιά μας στο καλό και το καλό αυξάνει μέσα μας αντί να μειώνεται, τότε είτε επιμένει ο λογισμός να αντιστέκεται και να μας θλίβει, είτε όχι, ας καταλάβουμε ότι το πράγμα που μας απασχολεί είναι κατά Θεό. Αν λέει έχεις αυτόν τον λογισμό, κάνε προσευχή. Και αν καθώς κάνεις την προσευχή σου και πιστεύεις ότι μέσα σου, συγχωρέσου. Δεν πειράζει. Θα βοηθήσω, δεν πειράζει. Θα κάνω αυτό, δεν πειράζει. Και ας το εκμεταλλευτεί και ας με κοροϊδεύει και ας με κάνει και ας με πατήσει κάτω, δεν πειράζει. Και αν το νιώθεις μέσα από την προσευχή ότι παίρνεις δύναμη και λες, θα το κάνω, δεν πειράζει, αφού αυτό θέλω. Εκεί λέει είναι το Θεό. Κάντε το. 4.08. Τι λοιπόν, όταν το καλό το εκτελούμε χωρίς σκόπο δεν είναι κατά Θεό. Και αν συμβεί να κάνω κάποια μικρή ευεργεσία και βλέπω ότι ο λογισμός μου δεν βαρύνει μετά από τη θλίψη, άρα για πήγε η σμάτη και δεν είναι αριστεί η πράξη μου αυτή στο Θεό, Πάτερ παρακαλώ φώτισε μου το νου. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι άμα τα έχεις όλα καλά, να ανησυχείς. Αν κάποιος αφού έκανε κάποιο καλό βρει ότι ο λογισμός του δεν βαρύνθηκε, δεν πρέπει να θαρέψει και να πει ότι θα περάσει χωρίς θλίψη. Διότι κάθε αγαθό ανήκει στην οδό του Θεού και δεν ψεύδεται εκείνος που λέει στενή και γεμάτη θλίψη η οδός που οδηγεί στη ζωή. Διότι έστω και αν δεν συμβεί θλίψη την ώρα που διαπράττει το καλό, μετά όμως σίγουρα θα πρέπει να θλιβεί ο άνθρωπος. Άρα, άμα δεις ότι κάνεις κάποιο καλό και μετά έρχονται να σου πάρουν τη χαρά,
Εντάξει, δεν πειράζει. Ήταν όντως καλό αυτό. Και να επιμείνεις. Μας σημαίνει πολλές φορές στην πνευματική ζωή, αλλά ξέρετε, όταν κάνουμε κάτι στην Εκκλησία που είναι καλό, πραγματικά καλό, βλέπεις, ας πούμε, θα σας πω ένα παράδειγμα στις κατασκηνώσεις. Στην κατασκήνωση που έρχονται πολλά παιδιά και φεύγουν ωφελημένα. Μπορεί εμείς να πεθαίνουμε και από την κούραση και από τη στεναχώρια και από την αγωνία και πολλά, αλλά φεύγουν ωφελημένα. Και βλέπεις ότι μια θα τσακωθούν τα στελέχη, μια θα τσακωθεί το μαγειρίο, μια θα μαλώσεις με τον Δεσπότη, μια με τον Πατέρα Αντώνιο, μια με τον Δήμαρχο, μια από εδώ. Δηλαδή φεύγεις και αυτός, ενώ εκεί είσαι ένα χαρούμενος, λες, όχ, αυτό, όχ, πρέπει εκεί, όχ, το άλλο, μια και έτσι, μια και έτσι. Δεν πειράζει. Του Θεού είναι. Γιατί? Γιατί ο διάβολος δεν τα αντέχει το καλό. Και όταν βλέπει να γίνεται ένα έργο Θεού, θα πάει να του πιει το αίμα. Και Κύριος πώς πει τώρα, θλίβοντας αυτό που εργάζεται για τον Θεό. Το ίδιο και με τα παιδιά μας. Και τα εγώ. Να επιμένουμε. Αν είναι κατά Θεό, δεν πειράζει. Θα πει και η θλίψη. Πάμε λίγο στην άλλη σελίδα, 2. Λέει πάνω αριστερά, προτού λοιπόν να τα ξεπεράσει ο άνθρωπος όλα αυτά, δεν πρέπει να παίρνει θάρρος και να λέει πως δεν θα περάσει θλίψεις. Διότι για τους αδιάκριτους θα έρθουν θλίψεις και μετά από αυτό το συμπέρασμα είναι πάντοτε να προσδοκάς θλίψη. Αν δεν είναι σήμερα θα είναι αύριο. Και έτσι δεν θα ταράζεσαι, διότι λέει, ετοιμάστηκα και δεν ταράχα. Αυτό τώρα πόσο αντίθετο είναι με την εκοσμικευμένη νοοτροπία, η οποία μας λέει τι, ότι ευτυχισμένος αυτός που δεν περνάει καμιά δοκιμασία. Όλα, πρέπει να είναι όλα καλά στη ζωή σου. Όλα καλά. Το λέμε. Μα έχεις καρκίνο, όλα καλά θα πάνε. Μα δεν θα πάνε. Βλέπεις ότι πάνε να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Όλα καλά μέλλον, είστε όλα καλά. Όλα καλά. Μα δεν είναι όλα καλά. Πρέπει να έρθει και η θλίψη μας. Αλλά ετοιμάσου, πίστεψε, ταπεινώσου, προσευχήσου, έσω έτοιμος και θα δέξεις. Δεν θα σε αφήσω τόσο. Και αν έρθει κάποια θλίψη, να ξέρουν ότι την παραχωρεί ο Θεός για να δοκιμαστούν. Δηλαδή, να αντέξουμε περισσότερο, να παλέψουμε και να νικήσουμε. 409. Άραγε ο άνθρωπος μπορεί να βάλει στο μυαλό του την έννοια του αγαθού από δική του και μόνο προαίρεση. Α, τώρα δεν πέρα άλλο ερώτημα. Τον έχουμε ανάγκη του Θεού για να κάνουμε το καλό. Οι διανοούμενοι λένε, δεν το χρειάζεται, δεν χρειάζεται θρησκεία. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του Ουμπέρτο Έκο. Δεν θα είναι ο Ουμπέρτο Έκο, αλλά είναι από τους πιο σπουδαίους φιλοσόφους του 20ου αιώνα, Ιταλός καθηγητής της σημειολογίας, άθεος, έχει διάλογο με έναν τον Ιταλό αρχιεπίσκοπο του Μιλάνου, τον Κάρλο Μαρία Ποντάνη, και το επιγράφει το βιβλίο «Τι πιστεύει αυτός που δεν πιστεύει». Πολύ ωραίο βιβλίο. Από τη μια μεριά Σπύρο, ο Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός καθηγητής, άθεος, και λέει «Δεν σας χρειαζόμαστε». Καθηγητή. Όχι, όχι, τη σημειώνει φιλοσοφία. Έχει γράψει το όνομα του Ρόδου και άλλα πολλά με το στρέμμα. Δεν σας χρειαζόμαστε, λέει, τη θρησκεία. Και από την άλλη, ο Ιταλός αρχιεπίσκοπος Μιλάνο, ο οποίος του λέει, δεν έχει δίκιο. Και προσπαθεί τώρα ο Έκο να τον πείσει ότι δεν μου χρειάζεται αυτό για το καλό. Ο άνθρωπος, τώρα γιατί είναι καλός και κακός, και αν έχει ο ίδιος, δεν χρειάζεται θρησκείες. Από μόνος μου μπορώ. Πολλές φορές, λέει, μπορεί να συμβεί να σκεφτεί κανείς το αγαθό, φυσικά και άλλα. Αλλά και τότε πρέπει να το ακούμε στο Θεό, γιατί και η φυσική μας οδότητα είναι δικό του βιβλίου. Τι ωραία απάντηση εδώ τώρα του Αγίου. Λέει, εσύ μπορεί να λες
ότι δεν σου χρειάζεται ο Θεός για να κάνεις το καλό. Αλλά θυμίσου ότι ό,τι είσαι και ό,τι υπάρχεις εκ του μη όντως στο είναι, τον Θεό έχεις. Πού να το εξηγήσεις αυτό στον άπιστο άνθρωπο, σε αυτόν που πιστεύει ότι έχουμε έρθει από τυχαιότητα, αυτόν που πιστεύει στο μηδενισμό ότι όταν πεθάνουμε πάμε στο τίποτα, τι να το εξηγήσεις. Εμείς όμως που πιστεύουμε στον Θεό, το λέμε. Ναι, ο Θεός μας έπλασε για το καλό. Δεν μας έπλασε για το κακό ο Θεός. Δεν είναι ουκέστη αίτιος του κακού ο Θεός. Αυτό είναι η βασική θεολογική αρχή της πίστης μας. Όλοι οι πατέρες το λένε αυτό το πράγμα. Το διαλέγεις. Και είναι χρέος μας να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε το αγαθό αυτό παρά μόνο όταν οι προσπάθειές μας γίνονται μέσα από στο πλαίσιο που ορίζεται από τις εντολές του Θεού. Δηλαδή, στο Ευαγγέλιο, δηλαδή στην Εκκλησία. Διότι όταν το καλό που πηδιάζουμε τα καλύπτει η εντολή του Θεού, η καρδιά μας και χαίρεται και ενισχύεται και προστατεύεται άμεσα από το Θεό στην προσπάθειά της και την ολοκλήρωση του αγαθού. Τι ωραία. Όταν δηλαδή είσαι στην Εκκλησία, σκέφτεσαι κάτι που φαινομενικά δεν χρειάζεται το Θεό, αλλά βλέπεις ότι συντεριάζει με το Ευαγγέλιο. Και τότε λες, Θεέ μου, βοήθησέ με αυτό που όντως είναι η εντολή σου. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, πάρε και δει ένα Αγίο Πνεύμα. Επίσης, όταν κάνω κάποιο καλό, πώς πρέπει να σκεφτώ για να ταπεινώσω τον λογισμό μου και πώς να κρατήσω την αυτοπεμψία έχοντας κάνει το καλό, για να μην πάρει τα μυαλά σου αέρα. Για να ταπεινώσεις, λέει, τον λογισμό την ώρα που κάνεις οποιοδήποτε καλό ή έχεις στηρίσει όλες τις εντολές, θα θυμάσαι τον Κύριο που λέει. Και όταν το εκτελέσετε, όταν αυτά να πείτε ότι είμαστε δούλοι ποτέ και πράξαμε εκείνο που οφείλαμε να πράξουμε. Πόσο μάλλον, λέει, εμείς που δεν φτάσαμε ακόμα στο επίπεδο να εφαρμόσουμε στο και μια εντολή στον βαθμό της τελειότητας. Δηλαδή, άμα κάνεις τον καλό, την ψωνίζεις και λες ποιος είσαι. Αχριδούλιες με. Πράξαμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Δεν έκανα κάτι παραπάνω το χρέος μου. Και τότε θα πάρεις από το Θεό. Και μάλιστα λέει παρακάτω. Ακόμα δεν συλλογίζεις ότι δεν ξέρω αν το έργο μου αρέσει στο Θεό. Διότι το να κάνει κάποιος το θέλημα του Θεού είναι μεγάλο πράγμα. Το να πετυχαίνει όμως την εφαρμογή του την τελειότητα μεγαλύτερη. Μπορούμε να πούμε τότε ότι εκπληρώνει όλες τις εντολές του Θεού, διότι το να κάνεις το θέλημα του Θεού είναι το εν μέρη και είναι μικρότερο από το όλο. Δηλαδή από το να εκπληρώνεις τέλεια το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος είπε να ξεχνάμε τα παροχημένα και να επιδιδόμαστε στα παρόντα και στα επερχόμενα. Έτσι λοιπόν, όσο κανείς επιδίδεται στην ατέλεστη τελειότητα του καλού, δεν μπορεί να σταματήσει και να διακόψει, αλλά συνεχώς βλέπει τον εαυτό του να υστερεί και όλο προχωρεί προς τα εμπρός. Διότι ο ίδιος πάλι ο Απόστολος είπε όταν όσοι θέλουμε να γίνουμε τέλεια, σκεπτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πώς θα προχωρούμε συνεχώς. Είπα ακόμα ότι αν εσύ σκέπτεστε κάπως διαφορετικά, ο Κύριος και πάνω σε αυτό θα σας αποκαλύψει το θέλημά του. Εδώ τώρα και ο Απόστολος και ο Άγιος μας λένε κάτι. Έκανε χρήση του κάτι καλό. Θα σταθείς εδώ πέρα και πεις. Ωραία, με χαρά. Πολύ καλό. Τα κατάφερα. Έχει σκέψει ότι έχει δρόμο. Πρέπει να προχωρήσει. Δεν είναι αυτό που έκανες πέρασε, είναι παροχημένο, είναι στο παρελθόν. Έγινε χτες ήδη, αμέσως. Έχεις αυτό που είσαι τώρα και αυτό που έρχεται. Έχεις φτάσει να είσαι βέβαιος ότι θα κάνεις το θέλημα του Θεού μέχρι το τέλος της ζωής σου. Δεν νομίζω κανείς μας, ούτε εσύ. Άρα τι χρειάζεται. Συνειδητοποίηση. Δηλαδή, έκανες κάτι καλό, ωραία, πάμε παρακάτω. Μην μένεις. Πάμε δεν είναι το αντιμετωπίζω αυτό. Προσέξτε. Ούτε να μην χαίρεσαι που κάνεις κάτι το καλό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν χαίρονται όταν κάνουν το καλό. Είναι ανίκανοι να χαρούν. Πολλές φορές δεν χαίρονται όταν κάνουν και άλλο το καλό. Ζηλεύουν. Φθονούν. Όχι. Να χαρείς, αλλά μην μείνεις αυτό. Φανταστείτε τώρα να γυρνάμε όλα και να λέμε Χριστούγεννα. Τι σ' αρέσει, τελείωσε να σου πει τι κάνω αυτό το πράγμα. Μας πει και τώρα τι θα κάνουμε. Όχι, συνεχίζει η ζωή. Αν πήρες κάτι από τα Χριστούγεννα, πήρες τη χαρά της πίστης, προχώρα.
Εδώ φαίνεται η πορεία προς την τελειότητα. Άρα όμως λες, τι πάθαμε, τελείωσε. Όλα τα ωραία τελειώνουν, κρύβουν. Το χάσες, πάει. Έκανες τίποτα. Γυρνάς πίσω. Όταν υπακούν σε μια εντολή και την εκτελώ, πώς μπορώ να αποφύγω την υψηλοφροσύνη, ώστε να πιστεύω ότι παρόλο που έπραξα το καλό είμαι άσχετος προς αυτό. Αδελφέ, λέει, οφείλουμε όσα είναι καλά να τα έχουμε ως καλά και να ασφαλιζόμαστε σε αυτά. Επειδή είναι καλά, δεν είναι σωστό όμως να σκεπτόμαστε τα καλά ως κακά. Αλλά να τα κάνουμε τότε μόνο διότι όταν δεν εκτελούμε τα καλά. Έτσι όπως αρέσει στο Θεό, εδώ τώρα τι του λέει. Βρε υποκριτή. Δεν σου είπα εγώ να μη χαίρεσαι το καλό που έκανες. Το χαίρεσαι. Γιατί αυτός του λέει, δεν μπορώ να χαρώ το καλό διότι... Καλύτερα να σκεφτώ ότι είναι κακό, ότι δεν είναι, ότι υστερώ, ότι, για να μην το πάρω ψηλά. Όχι, δεν σου είπα λέει αυτό. Να χαρείς αυτό που κάνεις καλό. Είναι ωραίο. Μην μείνεις αυτό. Προχώρα. Έτσι. Να φροντίζεις, λέει, πώς θα κάνεις πάντοτε το καλό. Ευχαρίστησε τον δοτήρα των αγαθών, Θεό. Πάσα δώσεις αγαθή και πάντα όρημα τέλειον, αν θελεστεί καταπέρα, εξού το πατρό στον φόνο. Δηλαδή, μη λες, εγώ, όχι, μην το λες αυτό. Δόξα τω Θεώ, πες. Έγινε, καλό ήταν αυτό που έγινε. Δόξα τω Θεώ, προχωράμε. Πάμε παρακάτω. Ερώτηση του ιδίου προς τον ίδιο τον μεγάλο γέροντα. Αν συμβεί καμιά φορά να μακροθυμίσω πάνω σε ένα θέμα και υψηλοφρονεί ο λογισμός μου, τι πρέπει τότε να σκεφτώ, δηλαδή, έδειξα καλή ιδέα, συγχώρεσα κάποιον και αρχίζω να λέω, αφού, τι ωραίος είναι, συγχωρητικός, τέλειος. Ήδη ρε σου έχω πει ότι αν συμβεί να κατακτήσω οποιοδήποτε καλό, οφείλεις να γνωρίσεις ότι αυτή είναι η δωρεά του Θεού και προέρχεται από την αγαθότητα του Κύριου σε όλους τους ελέγχους. Πρόσεχε λοιπόν τον εαυτό σου, μήπως λόγω της πνευματικής καχεξίας σου χάσεις το έλεος που σου προέρχεται από εκείνον και το οποίο δίνεται σε όλους τους αμαρτωλούς. Δηλαδή, άμα πιστέψεις ότι την ψώνησες και την ψωνίσεις, άστο, το έχασες. Αυτό λοιπόν το έλεος το οποίο σου έδωσε καλός, να μην το βάζεις κακός. Ο τρόπος δε που μπορείς να το χάσεις είναι εξής, να επενέσεις τον εαυτό σου, επειδή με ακροθύμησες στην προκειμένη περίπτωση και να ξεχάσεις τον Θεό που σε ευεργέτησε. Να πεις, δόξα τω Θεώ Κύριε, με βοήθησες, σε ευχαριστώ. Συγχώρεσα και άντεξα. Δεν έκανα το κακό. Δόξα τω Θεώ, σε ευχαριστώ. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Αυτά το λέγανε πνευματικά. Πάμε τώρα σε μερικά έτσι θρησκευτικά, Πατέρα Αντώνη, που είναι ωραία, για να κλείσουμε για απόψη. 4.18. Έχω ακούσει, λέει, ότι αν κάποιος δει τρεις φορές το ίδιο όνειρο, τότε το όνειρο είναι αληθινό. Αυτό είναι αλήθεια, πάτε. Κλασική ερώτηση. Είμαστε ονειροκρίτες και ονειρομάτες όλοι μας, έτσι. Είδα ένα όνειρο, ταράχτηκα. Και άμα το δεις και δεύτερη φορά, και άμα το δεις και τρίτη φορά, θα βγει. Είναι αληθινό. Ακούστε τι λέει. Δεν είναι αλήθεια, ούτε είναι σωστό και ούτε πρέπει να πιστεύεις σε αυτό το όνειρο. Διότι αυτός που εμφανίζεται μια φορά για να εξαπαντήσει, μπορεί και αυτό να το κάνει και τρεις και πολλές φορές. Μην αφήσεις να σε εμπέξει ο Σατανάς λοιπόν, αλλά πρόσεχε τον εαυτό σου, αδελφέ. Τι ωραία. Εμπιστεύεις με στο όνειρο. Αν κάτι είναι του Θεού θα φανερωθεί. Αλλά επειδή τα όνειρα είναι αυτά που μας απασχολούν, συνειδητά και ασυνείδητα, και αν δεις ότι ένα όνειρο επιμένει, μην κάνεις τον εαυτό σου μάντη και προφήτη και πεις εγώ. Ασκολουσία. Προσέξτε. Πάμε λίγο στο 4.26. Όταν με επενούν οι άνθρωποι ή ο λογισμός μέσα στην καρδιά μου και βλέπω ότι αυτός μου βαρύνεται με αυτά, τι πρέπει να κάνω για να τον βοηθήσω επιτυχημένα. Όταν σε επενεί ο λογισμός και δεν μπορείς να τον προσπεράσεις χωρίς να βλαφτείς, φρόντισε να επικαλεστείς το όνομα του Θεού και πες τον εαυτό σου έχει γραφτεί. Λαέ μου, αυτοί που σε μακαρίζουν και σε επενεύουν σε οδηγούν στην πλάνη και διαστρέφουν τους δρόμους της πορείας σου. Και ότι ο έπαινος του τους αδελφέ δεν είναι τίποτα άλλο παρά πάτη. Το φωνάζει ο προφήτης λέγοντας ο άνθρωπος σαν ένα χορτάρι. Και όλη η δόξα του ανθρώπου σαν το λουλούδι του χορταριού. Και
πες, λέει στο τέλος, με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από τον έπαινο, τα καλά λόγια, να μου δείξουν ότι αναγνωριστήκαμε, μου πλουδούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλα αυτά, τόσα like πήρες. Δεν σου λέει κάποιος μπράβο και αρχίζει μετά πέφτεις να πεθάνεις, γιατί δεν σου αναγνώρισε. Ο άντρας στο σπίτι τη γυναίκα, η γυναίκα στο σπίτι τον άντρα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα του, λέει. Στην πνευματική ζωή, με τη χάρη του Θεού είσαι ό,τι είσαι. Κράτησε αυτό. Κάνε το μόνο σου. Μην μένεις στους επένους των ανθρώπων και καθιέσαι και νομίζεις ποιος. Δόξασε τον Θεό. Κάποιοι κατάλαβαν κάτι. Όμως, μην μένεις. Πάμε τώρα στην τελευταία σελίδα που έχει αρκετά θρησκευτικά θέματα, Πάτερ Αντώνιο. Όταν βρεθώ σε έναν τόπο που υπάρχουν λήψεις Αγίων Μαρτύρων, με ενοχλεί ο λογισμός μου να πάω πολλές φορές να τα προσκυνήσω. Και όσες φορές περνώ μπροστά τους με υποβάλλει να σκύβω το κεφάλι μου. Άρα έτσι πρέπει να κάνω. Πας και ξαναπάς και ξαναπάς και ξαναπάς και ξαναπάς, να πάω και εγώ να ξαναπάω να πάρω ευλογία. Όσες φορές πάω, τόσο πιο πολύ ευλογία πάρω. Θα πάρω. Δεν πρέπει να κάνεις έτσι. Αλλά αν μια φορά προσκυνήσεις, αυτό είναι αρκετό. Μας εκπλήσει. Πήγες μια φορά. Δεν μιλάμε για τον Άγιο μας. Δεν λέει είσαι διαδεχόμενος. Δεν χρειάζεται συνέχεια. Χρειάζομαι. Δεν χρειάζεται. Μη ζητάς, λέει, να το επαναλαμβάνεις συνέχεια και μάλιστα αν έτυχε να τα προσκυνήσεις τρεις φορές χωρίς κάποιο πειρασμό ή ενόχληση. Διότι έχουμε ακούσει όλα αυτά που γίνεται με ταραχή και λύπη και ό,τι είναι πάνω από το μέτρο προέρχονται από τους δαίμονες. Ό,τι είναι πάνω από το μέτρο. Πολύ ωραίος ο Μάριος. Η θρησκοληψία, αγαπητοί μου, είναι πάνω από το μέτρο της θρησκευτικότητας. Αν αγαπάς τον Χριστό, τους Αγίους, τους χαιρετήσεις, αλλά φτάνει αυτό ή πρέπει να μιμηθείς στη ζωή του. Υπάρχουν μερικοί που είναι Άγιοι. Κάνεις κάτι όμως από τη ζωή των Αγίων. Και εδώ στην Κέρκυρα δυστυχώς το έχουμε αυτό. Ο Άγιος, αλλά τη ζωή του Αγίου. Προσευχή. Συγχώρεση. Αγάπη. Ελεημοσύνη. Καλή διάθεση, θυσία. Ο Άγιος. Τη ζωή του Αγίου να μας έδωσε. Επίσης και το να σκύψεις το κεφάλι σου μια φορά αρκεί. Το πολύ μέχρι τρεις φορές. Έχεις πεις, έκανες το σχήμα όπως λέμε, έτσι. Στο μάγκη, φτάνει αυτό. Δεν χρειάζεται ξανά. Είναι αυτοί που πάνε σε εξής και κάνουν μετάνοιση. Μία, δεύτερη, τρίτη, πέντε μετάνοιση, σταυρούς. Μεγάλος σταυρός που κάνει. Μεγάλος σταυρός. Δεν χρειάζεται μετάνοιση. Φτάνει. Αν κάνω το σημείο του σταυρού με το αριστερό χέρι επειδή δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το δεξί, μήπως δεν είναι σωστό, λέει εδώ πέρα. Αυτό είναι η ερώτηση θρήσκου. 100%. Εγώ πάντως, λέει, μέχρι τώρα όταν θέλω να σταυρώσω το δεξί μου χέρι, με το αριστερό το σταυρώνω, λέει ο Άγιος. Κάντε έξι το χέρι στο πέρα και το σταυρώνεις. Και αυτός τι λέει, μπορώ να κάνω, λέει, το σταυρό με το αριστερό μου χέρι. Αυτό το λέει σε μια εποχή στην οποία οι ζερβόχειρες ήταν καταραμένοι. Θεωρούνται καταραμένοι. Η θρησκοληψία ήταν καταραμένη. Και εκείνη την πόλη το αριστερό χέρι στο ευρώ. Το σημείο μετράει. Όχι το χέρι. Εμείς έχουμε συνηθίσει με το δεξί μας χέρι να κάνουμε στο σωστό. Εντάξει. Συνήθεια είναι όμως αυτή. Άμα το κάνει, δηλαδή αν δεν είχες δεξί χέρι δεν θα έπρεπε να κάνεις σταυρό ποτέ. Πες ότι κοβόταν το χέρι σου σε κάποιο ατύχημα. Δεν θα ξαναχάσεις το σημείο του σταυρού ποτέ επειδή δεν έχεις το δεξί χέρι. Αυτό είναι το λέει, του λέει. Αυτό αγαπητοί μου είναι καταπληκτικό. Γιατί δείχνει πολλές φορές πού μας οδηγεί η θρησκοληψία. Η θρησκοληψία μας κάνει να μένουμε στους τύπους
και να λησμονούμε την ουσία που είναι τι. Το σημείο του σταυρού, λέει, είναι η ουσία. Δεν είναι το δεξί το αριστερό χέρι. Τραγικό αυτό που μας σημαίνει. Είναι πάμπολα τα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν με εντελώς θρησκόληπες αντιλήψεις και δεν είναι πνευματικότητα αυτή. Πνευματικότητα δεν είναι να κάνεις το σημείο του σταυρού, όχι το δεξί του αριστερό χέρι. Δηλαδή να πιστεύεις στον Χριστό, στον Θεό που έγινε άνθρωπος, γιατί αυτό είναι το σημείο του σταυρού, ο Θεός που είναι στον ουρανό, κατεβαίνει στη γη και σταυρώνεται για σένα και μακάρι να είσαι πάντα μαζί του για να σε σώσει και να είσαι δίπλα του. Και εμείς τι κάνουμε, συζητάμε για το δεξί και το αριστερό, για τη θεσκοληψία, για το ένα και το άλλο. Αν έφεγες, αν είχες πιμωρό γάλα που σε σκόνη ήταν δεν κουφρέτα, η συζήτηση αυτή ενεπιμένη σε πολλούς από τους θρησκόλικους. Αν, πώς το λένε, ο μέγας αγιασμός είναι, θα πρέπει να το πηγείς έτσι εκεί πέρα, να το πηγείς έτσι εκεί πέρα, πόσες μέρες πρέπει να το κρατήσεις, αν μπορείς να το κρατήσεις στο σπίτι, πέρασε ο παπάς, όλα καλά, δεν πέρασε ο παπάς από το σπίτι, καταστραφήκαμε φέτος που με το πέρα. Πάμε, είσαι και έξεσαι, ράντησε. Ο αγιασμός γι' αυτό είναι. Κράτησε το στο σπίτι σου, τον έχεις ευλογία, τον μπορεί να το θεσποτείς. Θέλεις να πιείς, δώσε να ευλογία. Φτάνουμε και διηγίζουμε τον πόρο με θρησκοληψίες και ξεχνάμε την ουσία. Όταν προσεύχομαι για διάφορα θέματα, πώς το ευλογείς, πρέπει να αναφέρω τον καθένα χωριστά στην προσευχή. Αν θέλεις να προσευχηθείς για διάφορα θέματα, εφόσον γνωρίζω εδώ στις ανάγκες μας, προσευχήσου λέγοντας. Δέσποτο Κύριε Ιησού Χριστέ, οδήγησε το θέλημά σου. Αν θέλεις να προσευχηθείς για τα πάθη σου, λέγε, ή ασέβη κατά το θέλημά σου. Αν για τους πειρασμούς, λέγε, εσύ γνωρίζεις το συμφέρον μου, βοήθησε εμένα τον αδύνατο άνθρωπο και δώσε κατά το θέλημά σου έκφραση στους πειρασμούς. Αντί να αρχίσεις να λες, βρέσουμε έναν άντρα, βρέσουμε μια γυναίκα, δώσουμε την υγεία, δώσουμε λεφτά, κάνε τα παιδιά μου να ησυχάσουν, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Όχι. Τι λέει, τρεις προσευχές. Οδήγησέ με κατά το θέλημά σου. Τι ωραίο. Ήασέ με κατά το θέλημά σου. Πάμε στους εγωισμούς μας, στις κακίες μας. Ήασέ με. Και όταν έχεις και πειρασμό, ας βγει ο πειρασμός κατά το θέλημά σου. Φτάνει αυτό. Αν κάποιος λέει θέλει να διοικήσει με πνευματική βάση κατά Θεό διάφορες υποθέσεις του ή να τις αναθέσει σε έναν άλλο, να τις διευθυντήσει έτσι όπως αρέσει στον Θεό, άρα δεν ξέρει πώς να κινηθεί, ούτε βρίσκει κανένα από τους πατέρες για να πάρει κατεύθυνση, τι πρέπει να λέει στην προσευχή του. Έτσι να προσεύχεσαι. Κύριε, είμαι στα χέρια σου. Συγνωρίζεις το συμφέρον. Οδήγησέ με κατά το θέλημά σου και μην με αφήσεις να πλανηθώ και να φτάσω στην κατάχρηση ενός πράγματος. Διότι δικά σου είναι τα πράγματα και εσύ είσαι ο δεσπότης τους. Ως δεσπότης, οικονόμησε να γίνει το κάθε τι κατά τον φόβο σου. Διότι τη δική σου η δόξα στους αιώνες. Κρατάω εδώ τη λέξη παροδικά δικαιωμάτων, κατάχρηση ενός πράγματος. Ποιο είναι το μεγάλο μας πρόβλημα όταν έχουμε εξουσία ή να διαχειριστούμε πράγματα, η κατάχρηση. Και δεν είναι μόνο η οικονομική κατάχρηση, δηλαδή το παίρνεις. Κατάχρηση σημαίνει ότι να εξουσιάσεις τον άλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να το πνίξεις. Κατάχρηση. Ο άντρας εξουσιάζει τη γυναίκα και την πνίγει. Η γυναίκα εξουσιάζει τον άντρα και τον πνίγει. Γκρινιά, ζωημένα. Ο ένας και άλλο. Βγάζει την ψυχή ανάποδα. Βέβαια. Και τι λέει εδώ πέρα, μη με αφήνεις στην κατάχρηση. Θα λέγαμε, μάθε με να αγαπώ. Και να αντέχω. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφα αυτά. Και μας δείχνουν και μια διαφορά ανάμεσα στην πνευματικότητα και την θρησκευτικότητα. Η θρησκευτικότητα είναι ο τύπος. Η πνευματικότητα είναι το βάθος. Και στο βάθος υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Ο τύπος δεν σώζει. Η πνευματικότητα σώζει. Κάτι θες να πεις. Τίποτα και η αγάπη κάνει την ίδια δουλειά. 14 ήδη λέει ο πατέρας Λουδοβίκος, έχω καταμετρήσει. Που το λέμε αγάπη για να πνίξουμε.
Μάλιστα. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, να πει κάτι πάνω σε αυτά. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ. Θα το δώσουμε θέλει ο Θεός την ερχόμενη Πέμπτη, με την Πέμπτη συνάντηση από τη βίβλο Βάρσο Μοφίου του Ιωάννη. Έχει ψωμί ακόμα. Έχουμε πολλά πράγματα. Έτσι, να πείσουμε. Καλή χρονιά. Πάρτε λίγο.